με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου Εργαζομένων στο ξενοδοχείο Χίλτον και της διοίκησης του Συνδικάτου με τετράωρη στάση εργασίας. Θυμίζουμε σε όλους ότι ο λόγος για τον οποίο είμαστε εδώ μπροστά από το Υπουργείο Εργασίας είναι γιατί η κυβέρνηση φέρει τεράστια ευθύνη για όλες αυτές τις αναδιαρθρώσεις, ανακαινήσεις, αγοραπολισίες των επιχειρηματικών ομήλων οι οποίες οδηγούν τους εργαζόμενους στα αζήτητα, στην απόλυση, στη φτώχεια και στην ανεργία. Έχει τεράστια ευθύνη η κυβέρνηση, γιατί δεν διασφαλίζει σε καμιά περίπτωση σε όσες μέχρι τώρα έχουμε ζήσει και σε όσες ακόμα ζούμε όσο ισχύει αυτό το νομοθετικό πλαίσιο που τελειώνει με τις θέσεις δουλειάς και παράλληλα δίνει τη δυνατότητα σε μεγάλες επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν αμέσως την επόμενη περίοδο εργαζόμενους με ευέλικτες εργασιακές σχέσεις και με μισθούς πολύ κάτω από αυτούς που είχαν διασφαλίσει οι εργαζόμενοι πριν κλείσουν. Το αίτημα είναι συγκεκριμένο. Να διασφαλιστούν τώρα οι θέσεις εργασίας των εργαζομένων στο ξενοδοχείο Χίλτον. Γιατί Χίλτον ήτανε, Χίλτον θα ξανάνε. Ξενοδοχείο ήτανε, ξενοδοχείο θα είναι και όταν θα ανοίξει ξανά. Και βεβαίως να διασφαλιστεί το εισόδημα για να μπορούν αυτοί οι εργαζόμενοι όσο καιρό διαρκούν η εργασία της ανακαίνησης κόστους 130 εκατομμυρίων ευρώ να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες των οικογενειών τους. Τέλος, ενημερώνουμε ότι μια αντιπροσωπεία από το επιχειρησιακό σωματείο στο ξενοδοχείο Χίλτον, από τη διοίκηση του Συνδικάτου και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας έχουν αυτή τη στιγμή που συζητάμε συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας. Μόλις κατεβούνε κάτω θα ακούσουμε τι έχουν να μας πούν. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί και θα κλιμακωθεί μέχρι να υπάρξει ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων των εργαζομένων που τώρα ζητούν τη δουλειά τους και το δικαίωμά τους να ζούνε. Να είμαστε πρώτα απ' όλα ειλικρινείς μεταξύ μας. Δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα και καμιά περίπτωση η κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, να ασκήσει καμία πίεση σε κανένα μεγάλο εργοδότη για να οικονομήσει κανένα συμφέρον κανενός εργαζόμενου. Αυτό είναι δεδομένο, για να μην τρέφουμε αυταπάτες. Το μόνο που μπορεί να δημιουργήσει πίεση στην κυβέρνηση και στη μεγαλοεργοδοσία και αυτό λογαριάζουν στο κεφάλι τους είναι η στάση των εργαζομένων πρώτα απ' όλα του Χίλτον και μετά όλων των εργαζομένων του κλάδου σε επίπεδο Αττικής και βεβαίως και σε όλη τη χώρα. Και επειδή το κύμα αλληλεγγύης ήταν μεγάλο από όλα τα σωματεία του κλάδου, οφείλουμε εμείς εδώ, οι Αθηναίοι, οι Χιλτονέοι και όλων των άλλων ξενοδοχείων, οι εργαζόμενοι, να κρατήσουμε ζωντανό αυτόν τον αγώνα με προσέχτε, με κλιμακούμενη αντίδραση, με κλιμακούμενες μορφές πάλης, για να μπορέσουμε να κάτσουμε κάτω τη μεγαλοεργοδοσία του Χίλτον, να συζητήσει πάνω στα δικά μας αιτήματα, όχι πάνω στα αιτήματα του Χίλτον, ούτε πάνω στα
αιτήματα της κυβέρνησης, που ξέρουμε τι έχει στο μυαλό της. Πάνω στα δικά μας αιτήματα, που σημαίνει λοιπόν ότι οι επόμενες 2, 3, 5, 10, 15, μπορεί και παραπάνω μέρες να είναι πάρα πολύ κρίσιμες για το μέλλον ολονών μας. Και όταν λέω ολονών μας, ξεκαθαρίζω μια και καλή, δεν εννοώ μόνο τον εργαζομένο του Χίλτον. Γιατί ό,τι γίνεται σήμερα στο Χίλτον θα γίνει σε πολλές μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Συνεπώς, όσοι περισσότεροι γυρίσουμε την πλάτη μας στους εργοδότες και στους εκπροσώπους τους και σε άλλες φωνές που λένε κάτι να όσο πιο γρήγορα μπορείς ο σώζον εαυτόν σωθήτω, τόσο αδυνατίζουμε και τον αγώνα των υπολείπων, αλλά και περιορίζουμε πολύ τις επιλογές και τις ατομικές μας. Ό,τι είναι να προκύψει, θα προκύψει από το συλλογικό αγώνα, από το συλλογικό αίτημα που πρέπει, συνάδελφοι, κρατήστε το αυτό, να γίνει μετά από συλλογική σκέψη και δράση. Αλλιώς θα πάμε χαμένοι γενικά. Όχι μόνο εδώ. Παντού είμαστε σε μια φάση που έχει πάρει τα πάνω του η μεγαλοεργοδοσία. Είμαστε συνέξοδο μάλλον προφανώς μια πανδημίας σε ένα τουρισμό που θα τραβήξει όχι πάνω όπως τράβηξε τα επόμενα 7 χρόνια, αλλά ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό αυτοί μετράνε το payroll και λένε στο τέλος του χρόνου ποιο θα είναι το budget για μισθούς. Θέλουν λοιπόν να το κατεβάσουν, να το πάνε στα τάρταρα για να μπορούν να διασφαλιστούν τα κέρδη τους. Γι' αυτό λέω, εμείς από αυτό κανένα κέρδος δεν θα έχουμε. Αντιθέτως, από το πανηγύρι των κερδών μπορεί και να μπορέσουμε να βγούμε κι εμείς, πώς θα το πω, την επόμενη περίοδο στα πάνω μας, αν το κίνημά μας, αν τα σωματεία μας τραβήξουν στο πάνω. Και τα σωματεία θέλουν εργαζόμενους που να είναι στη δράση, στην πρωτοπόρα δράση, με αγώνα, χωρίς να σκεφτούμε τις θυσίες, συνάδελφοι. Για τη μεγαλύτερη θυσία, και τελειώνω με αυτό, είναι μία. Να πάμε στο σπίτι μας σήμερα το βράδυ ή αύριο ή μεθαύριο και να πούμε στη σύντροφό μας ή στον σύντροφό μας ότι από εδώ και στο εξής μπαίνουμε σε μία μεγάλη περίοδο αβεβαιότητας για μας και για τα παιδιά μας. Αυτή είναι η μεγαλύτερη θυσία. Όλες οι άλλες θυσίες μπορούν να μας βγάλουν πολύ πιο πάνω από ό,τι είμαστε σήμερα. Και για μας, και για τα παιδιά μας, και για τη νέα γενιά. Δευτέρα, Τρίτη είναι το ραντεβού. Καλό κουράγιο, καλούς αγώνες. Εδώ θα είμαστε σε κάθε στιγμή να τα κουβεντιάζουμε και να συναποφασίσουμε.